Πλούσιο το μόνο φίλε και φίλοι σήμερα με επιθέσει και των Ουκρανών στη Ρωσία και το αντίστροφο βέβαια. Έχουμε εξελίξει και από την Αμερική και από την Τουρκία, από τη Συρία, από τον Αραβικό Σύνδεσμο. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα. Μείνετε συντονισμένοι στο σημερινό βίντεο, θα σα αρέσει με σίγουρο. Καλησπέρα φίλε και φίλοι, είμαστε εδώ σήμερα ζωντανά στο κανάλι, η μέρα είναι 3η 10 Σεπτεμβρίου. Να σας ευχαριστήσω για όλους όσους που μου δίνετε ευχές για το καινούριο το αγγλόφωνο κανάλι, το οποίο το ξεκινήσαμε, περιχαρής είμαι. Μπείτε να το δείτε, να το στηρίξετε, είναι εθνική προσπάθεια η οποία θα γίνει εκεί. Θα δείτε ότι θα, έχουμε, θα επηρεάσουμε κόσμο και εκτός Ελλάδος. Ευχαριστώ επίσης τους ανθρώπους που με στηρίζουν και με τα βίντεο αυτά που τα βλέπετε, τα κοινοποιείτε, με βοηθάτε απίστευτα, όπω κυρίω στου ανθρώπου οι οποίοι στηρίζουν το κανάλι μέσω του Patreon. Εσεί στη δύναμή μου και μου δίνετε τη δυνατότητα να απλώνω σε νέου ορίζοντε τα όνειρά μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε και εσεί να μάθετε πώ μπορεί να γίνετε υποστηρικτέ του καναλιού, κάτω στην περιγραφή. Πριν ξεκινήσω, ένα νέο τη τελευταία στιγμή, το οποίο το βλέπω και γελάω και ξαναγελάω. Ε, λοιπόν, για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια η Τουρκία συμμετείχε στον Αραβικό Σύνδεσμο και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και πήγε εκεί ο Φιντάν, πραγματικά το διαβάζω και γελάω, με το που ανακοινώθηκε ότι επίκειται ομιλία το του Φιντάν, ξαναλέω, 13 χρόνια μετά, σηκώθηκαν οι υπουργές εξωτερικών της, ε, της Συρίας, ο Φαϊζάλ Αλμιγκδάντ, και αποχώρησε από την αίθουσα ουσιαστικά σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι η χώρα του έχει δεχθεί είναι θύμα κατοχής Ισβολή και κατοχή από του Τούρκου, το φασιστικό τουρκικό στρατό και τι τουρκικέ τζιχαντιστικέ ομάδε οι οποίε έχουν καταλάβει παράνομα τμήματα τη Βόρεια Συρία. Ξεφτιλίστηκαν οι Τουρκαλάδες. Πήγαν εκεί και φάγανε μούτζα από του Σύριου. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, το λέω και το ξαναλέω, για τη χώρα μα να διαδραματίσει, να διαδραματίσει συγγνώμη, ρόλο στην περιοχή. Υπάρχει ο χώρο, η, η Τουρκία θέλει να τα βρει με τον μπασαρ Ο Μπασάρ παρόλο που δέχεται πιέσει από τον Πούτι να τα βρούμε με του Τούρκου αρνείται. Εδώ λοιπόν η ελληνική διπλωματία είναι ανύπαρκτη, επειδή είναι ανύπαρκτη, εξαγορασμένη, δεν με νοιάζει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα στην περιοχή, αν είχαμε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι σθαρνοί. Αλλά το χάρηκα που ξεφτυλίστηκε ο Φιντάνο ο Μαφιόζο την ίδια ώρα που ξεφτυλίζει το κόμπο και για πετρίτη και τον προσκαλούν στην Ευρώπη, ο Σύριο του δείχνει την πραγματική του φάτσα, ότι είναι να ζητώ φάτσα δηλαδή. Χάρηκα πάρα πολύ. Για να δούμε λίγο τώρα τι ακριβώ συμβαίνει σε όλα τα μέτωπα, το... τα οποία είναι πάρα πολλά. Α ξεκινήσουμε με αυτόν τον χάρτη εδώ, Λοιπόν, εδώ βλέπετε την προέκταση, την προώθηση μάλλον των Ρώσων. Σε αυτό το σημείο που βλέπετε στο χάρτη, η περιοχή αυτή γκριζαρισμένη είναι που έχει καταλάβει η Ρωσία εντό τη Ουκρανία και εκεί που είναι η μπλε καρφίτσα είναι οι περιοχέ αυτέ του Ποκρόφ, το λεγόμενο, το οποίο είναι το μήλον τη Έρδο τι τελευταίε εβδομάδε. Σύμφωνα λοιπόν με του Ρώσου, οι, οι, Ρώσοι μάλλον κατάφεραν, όπω μα λένε, να καταλάβουν περιοχέ πολύ κοντά στην, στην πόλη αυτή, στο Ποκρόβσκ. Ουσιαστικά μιλάμε για τα χωριά αυτά που βλέπετε εδώ, Νοβοχροντίβκα, Νοβοχροντίβκα και Μεμρικ. Ουσιαστικά, σύμφωνα με, την, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, αλλά και από ανεξάρτητε πηγέ που πράγματι επιβεβαιώνουν αυτή την, αυτή την εξέλιξη από το Ρωσικό Στρατό, φαίνεται λοιπόν ότι έχουν καταλάβει αυτέ τι περιοχέ, οι οποίε είναι πάρα πολύ κοντά, είναι κάποια χιλιόμετρα από τα από το Ποκρόφσκο, όπως βλέπετε εδώ, λιγότερο από 20 χιλιόμετρα. Το σκεπτικό εδώ είναι ότι ουσιαστικά οι, Ρώσοι εδώ τι κάνουν, θέλουν να καλύψουν τα νότα τους με αυτές τις ε, καταλήψεις των χωριών αυτών. Ουσιαστικά περικυκλώνουν το Ποκρόφσκ και ουσιαστικά προσπαθούν ό,τι υπάρχει σε περιοχή που μπορεί να, είναι, να γίνει θύλακα αντίσταση από του Ουκρανούς καθώς έχει ανοίξει ο δρόμος και φαίνεται ότι θα καταλάβουν το Ποκρόφσκ σε σύντομο χρονικό διάστημα θέλουν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα ε, στην, ε, στα μετόπιστεν καθώς είναι έτοιμοι να καταλάβουν το υψή στρατηγική συμμαχία ε, Ποκρόφσκ. Ε, αυτά από το πεδίο εδώ θα επανέλθω, υπάρχουν διάφορα αυτά τα τελευταία, μάλλον όχι να πούμε από την ε, ε, πλευρά των Ουκρανών, διότι φαίνεται ότι είχαμε μια, ένα βράδυ κόλαση για την Ρωσία, είχαμε μια ομοβροντία επιθέσεων με μη ε, πανδρωμένα ροσκάφη, με ντρόουν Ουκρανικά, αμερικανικά δηλαδή, ακριβά αμερικανικά ντρόουν, τα οποία πέταξαν και φτάσανε, προσέξτε, μέχρι και στην περιοχή της Μόσχας. Είναι μια, η, η μεγαλύτερη ίσως επίθεση με ντρόουν και ίσως από τις πιο επιτυχημένες των Ουκρανών. Είχαμε ε, βοβαρδισμούς ουσιαστικά και στην περιοχή της Μόσχας, εννέα περιοχές συμπεριλαμβανόμενε αυτή. Τη περιοχή τη Μόσχα, επλήγησαν από επιθέσει Ουκρανικών ντρόουν μέσα στη νύχτα. Είχαμε και νεκρού, είχαμε τραυματίε οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν παρα... εκατοντάδες ντρόουν, κάποια ωστόσο κατάφεραν να χτυπήσουν, εκατοντάδες οι πολίτες που εκένωσαν τα σπίτια τους, κατέβηκαν στα πάρκα και τα λοιπά. Λες και, ε, λες και... Ε, δέχονταν επίθεση ουσιαστικά, λες και είχαν πώς έχουμε μισισμό και κατεβαίνουμε στις πλατείες, κάπως έτσι, εκένωσαν περιοχές, εκένωσαν σπίτια, 50 Αναγκάστηκαν από αεροδρόμια τα οποία είναι γύρω από την πρωτεύουσα να αλλάξουν αεροδρόμιο λόγω αυτή τη κατάσταση είναι μια πρόκληση, μια μεγάλη πρόκληση αυτή για του Ρώσου αυτή η επίθεση, η οποία όπω φαίνεται είχε μια ε, περιορισμένη αλλά είχε μια επιτυχία. Η ιδέα είναι, το λέω και το ξαναλέω εδώ, ο Ζελένσκι θέλει να πάμε σε μια διάσκεψη για την ειρήνη που δρομολογείται, το λένε όλοι. Σε αυτή τη διάσκεψη δεν θα είναι η ίδια με την ε, διάσκεψη στην Ελβετία που εντάξει Δεν προσκλήθηκαν οι Ρώσοι και πώ θα μπορούσε να υπάρξει διάσκεψη για την ειρήνη χωρί το ένα μέρο του πολέμου. Αυτή η επόμενη διάσκεψη που ετοιμάζεται θέλει ουσιαστικά ο Ζερένσκι να έχει κάποια διπλωματικά χαρτιά, να έχει ασκήσει πίεση στο λαό τη Ρωσία για να ζητήσει και ο λαό τη Ρωσία την ειρήνη και ταυτόχρονα να έχει συλλάβει κάποιου του πολέμου, να έχει καταλάβει κάποιε περιοχέ στο Κούρ για να ζητήσει την ανταλλαγή χμαλώτων και περιοχών. Αυτή είναι η ιδέα. Δεν νομίζω ότι θα βγει αυτό το σκεπτικό ωστόσο, διότι και το Κούρ θα το κρατήσει και ο κόσμο, οι Ρώσοι οι οποίοι δέχονται τι επιθέσει αυτέ, πιο πολύ γαλβανίζονται καθώ καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται σε πόλεμο παρά θα ασκήσουν πιέσει στο καθεστώ του που Δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Πέρα από αυτό, η ίδια η κυβέρνηση του Κρεμλίνου μα λέει ότι δεν είναι πόλεμο, δεν δέχομαι στρατιωτική επίθεση που θα οδηγούσε μέχρι και σε πυρηνική ίσω απάντηση. Την υποβαθμίζει και είναι καλό που την υποβαθμίζει διότι η απάντησή τη θα είναι περιορισμένη. Λέει ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και διέταξη ο εισαγγελέα σε έρευνα κτλ. Δεν το λένε σαν εισβολή. Ξαναλέω, είναι καλό αυτό, παρόλο που είναι εισβολή. Λέει ψέματα το Κρεμλίνο, είναι κανονικό τη εισβολή και το Κούρσκ και οι επιθέσει αυτέ. Το ότι τι υποβαθμίζουν είναι θετικό, διότι είναι υποβαθμισμένη και η απάντηση που θα δούμε από τη Ρωσία. Άρα δεν θα φτάσουμε σε αυτό που θα ήθελε ο Ζελένσκι κατά την άποψή μου, διότι εδώ φαίνεται ότι πιο πολύ γαλβανίζεται ο ρωσικό λαό παρά γιατί έχουμε, βλέπουμε και εθελοντέ να λένε θέλουν να πολεμήσουν στο, στον ρωσικό στρατό μετά από αυτέ τι επιθέσει και μετά το κούρσ παρά το αντίστροφο. Αυτά. Έχουμε πάρα πολλά νέα. Να σα πω ότι υπάρχει η κατηγορία, οι αναφορέ από του δυτικού ότι οι Ιρανοί ξεκίνησαν να παρέχουν και βαλιστικού πυράβλου στου Ρώσου πέρα από τα Σαχίδ, τα ντρόουν, τα οποία είναι φτηνά και πράγματι τα είχαν παραχωρήσει στου Ρώσου. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μια ανάπτυξη των σχέσεων του, περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Ρωσία και Ιράν. Ο Πεζεσκιάν φαίνεται ότι θέλει αυτή την προσέγγιση, ο νέο πρόεδρο, και έχουν, έχουν ακολουθήσει πολλέ Επαφέ και επισκέψει μεταξύ Τεχεράνη και Μόσχας και πράγματι η άποψή μου είναι ότι είναι αλήθεια αυτό το οποίο λένε οι Δυτικοί, ότι πράγματι εδώ η Ρωσία αρχίζει και δέχεται του βαλιστικού πυράβλου, του ΦΑΤΕΧ 110. Περί αυτού πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για εδάφου-εδάφου βαλιστικού πυράβλου. Η, η κρατική εταιρεία της, του Ιράν αυτή η οποία τα ε, κατασκευάζει του βαλιστικού πυράβλους αυτού. Ουσιαστικά εδώ αν και οι S300 και S400 είναι δάφος αέρους, ουσιαστικά χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο οι ρωσικοί S300, οι, ρωσικοί, οι ρωσικοί s -400 και S400, θα χρησιμοποιήσουν οι Ρώσοι εδώ τους, και έτσι χρησιμοποιούν τους φατέχ 110 με το ίδιο σκεπτικό ουσιαστικά, αλλά τι τους δίνει αυτό το όπλο, το οποίο είναι πιο φτηνό και λιγότερο ακριβίας, μπορούν να χτυπούν τους Ουκρανούς στις περιοχές στα σύνορα με το Ποκρόφσκ, μάλλον στα σύνορα με την Ουκρανία αλλά και στο Ποκρόφσκ, στο μέτωπο, το, στο οποίο είναι ήδη κοντά τα ρωσικά στρατεύματα για να μπορεί το πυροβολικό να χτυπήσει κοντά και θα τους δώσει τη δυνατότητα να φυλάξουν, να κρατήσουν τα πιο σύνθετα και περίπλοκα, πιο εξειδημένα όπλα τους όπως είναι η, δικοί δική τους πύραυλοι για να χτυπήσουν ουσιαστικά πιο βαθιά μέσα στην Ουκρανία, τα μεγάλου βεληνικούς όπλα τους, να χτυπήσουν τις υποδομές των Ουκρανών ηλεκτροδότησης, νερού κτλ. Άρα του δίνει δυνατότητα αυτή η ανταλλαγή, γιατί κάτι δίνουν και κάτι, παίρνουν προχωρήσει από του Ιρανού, παίρνουν του φατέχ του 110. Ξαναλέω, έχουν κοινή, ε, κοινή λογική με τε, αυτά που χρησιμοποιούν ήδη οι Ρώσοι, αλλά επειδή είναι χαμηλότερη ποιότητα θα του χρησιμοποιήσουν στα σύνορα, ενώ οι S300 και s 300 και οτιδήποτε άλλο θα είναι για πιο ε, μακρινού στόχου. Από τη δική του πλευρά, ωστόσο, οι Ιρανοί, με, προσώ... με ανώτατο αξιωματούχο του Φρόνου τη Επανάσταση, αρνούνται ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, ότι έχουν πάρει. Ότι έχουμε μια τέτοια σχέση με του Ρώσου. Αυτό το οποίο είπε εδώ ο ανώτατο αξιωματούχο του Φρόνου τη Επανάσταση του Ιράν μα είπε ότι κανένα πύραυλο δεν έχει δοθεί στη Ρωσία και αυτή η δήλωση, η υποστήριξη, αυτά τα οποία υποστηρίζουν οι Δυτικοί ουσιαστικά είναι ψυχολογικό πόλεμο εναντίον μα. Το Ιράν επίση είπε δεν υποστηρίζει κανένα από τα μέρη του ρωσο πολέμου. Και επίση, αυτό είναι σωστό το οποίο είπε και θα σα αναφέρω τώρα το, αυτοί που κατηγορούν το Ιράν είναι οι μοναδικοί μόνοι οι οποίοι είναι μεγαλύτερη εξαγωγή όπλων σε μία από τι δύο πλευρέ, από τα δύο μέρη του πολέμου. Και πολύ σωστά λέει ουσιαστικά εδώ ότι μα κατηγορούν οι Αμερικανοί, ενώ είναι αυτοί οι οποίοι δίχω αυτού δεν θα υπήρχε πόλεμο. Ουσιαστικά διότι η Ουκρανία θα είχε ήδη ε, χάσει τον πόλεμο με του Ρώσου. Και επιμένουν εδώ οι Ιρανοί, λένε ότι εντάξει, δεν δίνουμε ψέμα, πιστεύω ότι δίνουνε. δίνουν. Δίνουν ξεκάθαρα τα σαχίδια, τα έχουν πιάσει οι Ουκρανοί και ε, ε, μα τα έχουν δείξει. Σίγουρα δώσανε και του πυράβλου. Το αρνούνται οι Ιρανοί, αλλά θυμίζουν ότι εδώ δεν μπορεί κανεί να μιλάει. Ιδίω οι Δύσοι που πραγματικά έχουν δίκιο. Χωρί του δυτικού δεν θα υπήρχε αυτό ο πόλεμο. Από την άλλη πλευρά, η Αμερικανοί, ο Μπλίνκεν, είπε ο ίδιο ότι ξεκάθαρα πράγματι εδώ λαμβάνουν πυράβλου και δεσμευόμαστε για περαιτέρω κυρώσει κατά του Ιράν. Και μάλιστα σήμερα θα, θα ανακοινωθούν οι νέε κυρώσει. Ήδη υπάρχουν κατά του Ιράν. Λόγω τη σχέση του με του Ρώσου και συγκεκριμένα για τα σαχή, τα ντρόν και γενικότερα για την υποστήριξη που παρέχουν, θεωρώ ένα από τα πράγματα που έχει λάβει το Ιράν ω ε, ε, ανταμοιβή από του Ρώσου για την όλη υποστήριξη μέχρι τώρα, και ω αντίδοτο, είναι πιστεύω πυρηνική τεχνολογία. Οι Ιρανοί είναι πάρα, πάρα πολύ κοντά στα πυρηνικά όπλα. Πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι το οποίο έμενε το έχουν λάβει από τη από την Μόσχα. Εδώ λοιπόν μα λέει ο Μπλίνκεν ότι αυτή η σχέση που υπάρχει και η. Ε, δυνατή συνεργασία μεταξύ Ρωσία και Ιράν απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τι μα λε, έτσι αποφάσισε εσύ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια που κάνανε εχθρού του Ρώσου, που ήταν εμπορικοί εταίροι μα οι Ρώσοι. Οι Ουκρανοί γίνανε. Καταρχά, οι Ουκρανοί δεν είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Οι Ουκρανοί γίνανε το φερέφωνο τη Δύση για να πάνε να θυσιαστεί το ανθό του Ουκρανικού λαού για να μπορέσουν να πετάξουν. Εκτό Ευρωπαϊκή Αγορά οι Αμερικανοί και τώρα μα κουνάνε το δάχτυλο οι Αμερικανοί και μα λένε ότι η προσέγγιση Ρωσία-Ιράν απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μα το λένε τα καθάρματα του, α, των δημοκρατικών, οι νεοσυντηρητικοί. Και έχουμε και νέα ανακοίνωση από του Γάλλου, του Γερμανού και του Άγγλους. Μάλιστα, ήταν στην Αγγλία, στο Σύχαμα, τον ομολογό του ο, ε, ο Μπλίνκεν, όταν ε, ε, παραχώρησε αυτέ τι δηλώσει. Και τώρα έχουμε κοινή δήλωση από το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο για νέε κυρώσει κατά του Ιράν. Πράγματι, είναι λέει, μια νέα κλιμάκωση από το Ιράν η απόφασή του να υποστηρίξει στρατιωτικά τον πόλεμο, τον επιθετικό πόλεμο τη Ρωσία εναντίον τη Ουκρανία. Και θα δούμε, λέει, Ιρανικού πυράβλου να φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφο. Το λέτε, και είναι κάτι καθαγιασμένο το ευρωπαϊκό έδαφο. Και ξαναλέω, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε, λέει, το μαρτύριο του Ουκρανικού λαού, το οποίο ευθύνεστε εσεί, τα σακάκια τα οποία κυβερνούν και οι, ε, οι, οι διεφθαρμένοι στην Αθήνα κτλ. Και, και αυτοί έχουν ευθύνε. Αποφάσισαν λοιπόν να λάβουν άμεσα μέτρα, να αρχικά ε, Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία ή συνήθως η Μαφιόζη, η Ιταλία, δεν ξέρω γιατί λείπουν, αποφάσισαν να ακυρώσουν τις διμερείς αεροπορικές συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των χωρών τους και του Ιράν και επίσης θα, προ, θα προχωρήσουν, λέει, να, ε, να, να συγκυρώσεις κατά εταιριών αλλά και προσωπικότητων που έχουν σχέση με το βαλιστικό πρόγραμμα, πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων του Ιράν και τη μεταφορά όπλων από το Ιράν στη Ρωσία, θα αρχίσουν κυρώσει εταιρείε κτλ. Ξεκινάμε δηλαδή νέο κύκλο κυρώσεων που ξαναλέω στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των κυρώσεων όσον αφορά του Ρώσου. Πιο πολλοί κόστησαν στην Ευρώπη παρά στη Ρωσία. Ναι, και ε, θα, ε, θα ασχίσουν κυρώσει και, και στην κρατική εταιρεία, την Iran Air, που είναι η αεροπορική εταιρεία του Ιράν. Πάλι μέσω Τουρκία θα γίνονται όλα. Πάλι θα κερδίζουν οι Τούρκοι για να το παίζουν εδώ οι λεχρήτε. Μοδάτι. Σαν τον κούλι το Μοδάτο, το Δρακουμέλ. Ε, δεν μένουμε όμω μόνο εδώ. Έχουμε και νέε κατηγορίε από του Αμερικανού οι οποίοι το πάνε, το τερματίζουν, το πόδι στον γκάζι. Κατηγορούν και του Κινέζου, πω και αυτοί παρέχουν πολύ ουσιαστική βοήθεια στην πολεμική μηχανή τη Ρωσία. Και μάλιστα, όπω μα λένε εδώ, ο Υπουργό Εξωτερικών, ο Κέρτ Κάμπελ των Αμερικανών, μα λέει ότι. Δηλαδή, είχαμε τον Μπλίν και τον Υφυπουργό Εξωτερικών να λέει το Ιράν δίνει όπλα, και τώρα έχουμε τον υφιστάμενό τον Υφυπουργό του, να μα λέει ότι και οι Κινέζοι κάνουν το ίδιο. Πάμε πιο ξέρει πού, φίλε και φίλοι. Εδώ λέει το Πεκίνο δίνει ουσιαστική βοήθεια στη Μόσχα και σε ανταμοιβή η Ρωσία τους παρέχει ε, στρατιωτική τεχνολογία σε υποβρύχια και πυράβλου. Έχει να κάνει, λέει, με. Ε, Μα εξήγησε εδώ ο υφυπουργό των Αμερικανών ότι έχει να κάνει με, ε, με διάφορα αεροναυτικά σχέδια, με, με λειτουργίε ε, stealth αλλά και ε, και δυνατότητα να δρούν τα υποβρύχια των ε, Κινέζων στο επίπεδο που δρούν αυτή τη στιγμή των Ρώσων που θεωρούνται ανώτερα. Εδώ λέει ξεκάθαρα η Αμερική ότι αυτό το οποίο δίνουν οι Κινέζοι στους Ρώσους δεν είναι αμφιλεγόμενης χρήση τα, τα, τα εξαρτήματα και τα λοιπά, διπλής χρήσης που μπορεί να είναι και μη στρατιωτικής αλλά και στρατιωτικής και υπάρχει λίγο έτσι, είναι λίγο Αφιλεγόμενο είναι ξεκάθαρα στρατιωτική χρήση τελικά τα τελευταία εξαρτήματα, προϊόντα τα οποία δίνουν οι Κινέζοι στους Ρώσους, ξεκάθαρα χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία στην πολεμική της μηχανή. Άρα εδώ ουσιαστικά η Κίνα βοηθάει την Ρωσία να διατηρήσει, να χτίσει και να εξυγχρονίσει μάλιστα ή να βρει διαφορετικούς τρόπους εξέλιξης της ρωσικής πολεμικής μηχανής της και υπάρχει λέει, τεράστια προσπάθεια και από τι δύο κυβερνήσεις μαζί με Αμερικανοί να προσπαθήσουν να κρύψουν ουσιαστικά αυτή την πάρα πολύ Επικίνδυνη συνεργασία του, την πάρα πολύ ανισχυτική συνεργασία. Πολλέ από αυτέ τι διαστηριότητε λέει είναι υπόγειε. Ενώ εσεί δηλαδή που έχετε συνεργασίε πολέμου, η δυτική μεταξύ σα και δεν τι κάνετε υπόγεια είναι καλύτερα. Δηλαδή, επειδή έχετε περάσει ουσιαστικά, επειδή ελέγχετε τα μέσα στην διεθνή κοινή γνώμη, είναι αποδεκτό. Δεν νομίζω. Εντάξει. Λοιπόν, απ' την άλλη βέβαια να σα πω ότι επειδή συνεχίζουν και πιέζουν οι Ουκρανοί. Για, την, για το, την άδεια από του δυτικού να του αφήσουν να χτυπήσουν με μεγαλύτερα όπλα, μεγαλύτερο βεληνικού μάλλον εντό τη Ρωσία. Είχαμε τη δήλωση του Υπουργού Άμυνα των Αμερικανών, του Λόιντ Ντόστιν, ο οποίο είπε ότι τα τάκαμ, τα πέταχουν ήδη οι Ουκρανοί και ζητούν το πράσινο φω για να χτυπήσουν μέσα, δεν μπορούν λέει να φτάσουν στι ρωσικέ βάσει, πολύ απλά διότι το έχουν προβλέψει ήδη οι Ρώσοι αυτό και έχουν μετακινήσει, μετακινήσει τα αεροσκάφη του και τι αποθήκε. Ντρόουν, πυράβολου και τα λοιπά, πολύ πιο μακριά από το Βεληνικέ των Ατάκαμ. Άρα, αυτό το οποίο ζητούν οι Ουκρανοί σαν όνειρο, μα λένε οι Αμερικανοί, ο Υπουργό Άμυνα, ότι δεν πρόκειται να του φέρει την νίκη. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν το εννοούν οι Ουκρανοί ότι θα του φέρει την νίκη, μάλλον είναι η δικαιολογία ότι α, δώστε μα αυτό, δεν μα δώσαν αυτό, γι' αυτό χάνουμε, γι' αυτό ε, έχουμε ιτηθεί. Εντάξει. Νομίζω ότι ε, δεν. Και, και όχι μόνο αυτό, ζητάνε και άλλα ατάκαμ, ζητάνε και πέντε κτλ. Δεν έχουν μεγάλη να του δώσουν. Ε. Δεν έχουν να του δώσουν, δεν μπορούν να του υποστηρίξουν παραπάνω. Ε, Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, μέσα στον Αύγουστο οι Ρώσοι έχουν προελάσει, ε, έχουν καταλάβει 480 χιλιόμετρα μέσα στην Ουκρανία, μέσα σε ένα μήνα μόνο. Τα οποία, βέβαια, δεν τα λένε, δεν θα τα ακούσετε. Ε, έχουμε πάρα πολλά εδώ. Έχουμε τον, τον Σόλτ, ο οποίο καλεί για, ε, για ειρήνη ουσιαστικά μεταξύ των δύο πλευρών. Μίλησε σε εφημερίδες και είπε ότι ε, έχω λέει, ήρθα σε επαφή με τον Ζελένσκι και υπάρχει μια συμφωνία για μας να γίνει το, το ε, συνέδριο αυτό με τη Ρωσία μάλλον το συνέδριο το πολυμερές το οποίο θα συμμετέχει και η Ρωσία αυτή τη φορά διότι φαίνεται όπως καταλαβαίνουμε μιας και έχουν φτάσει κάποια 10-15 χιλιόμετρα από το Ποκρόβς και Ρώση, ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος εδώ διότι θα έρθει το τέλος του καθεστώτος ε, μίλησε λοιπόν ο Ζελέσκι μαζί του και του ασκεί πίεση Σόλτ για την ειρήνη. Καλά νέα αυτά. Επίση, μίλησε και με την τρελομελώνη ο Ζελένσκι στα πλαίσια ενό άλλου φόρουμ στην Ιταλία. Και εκεί ήταν και ο Βίκτορ Όρμπαν, ο πρωθυπουργός τη Ουγγαρία, ο οποίο και αυτό μίλησε για ειρήνη, αλλά δεν, δεν δέχτηκε την παρέμβαση του Όρμπαν ο Ζελένσκι, διότι λέει ότι ο Πούτιν, ξέρω εγώ, δεν θέλει κτλ. Ενώ την παρέμβαση του Γερμαναρά, από ό,τι φαίνεται, δέχτηκε. Προφανώ επειδή. Είτε επειδή τα παίρνει και τα δέχεται είτε επειδή είναι ίδια ιδεολογία. Για να δούμε, είχαμε πολλά πακέτα τα οποία διπλωματικά δόθηκαν στην Ουκρανία, στο καθεστώ του Κιέβου. Ο Σουηδό Πρωθυπουργό είπε ότι θα δώσουν ουσιαστικά 445 εκατομμύρια και άλλο πακέτο αμυντικό στου Ουκρανού. Είναι λέ, μεγάλη, πολύ, πολύ σημαντικό για μα αυτό, λέει ο Ζελένσκι εδώ, Θα μα δώσουν αντιεροπορικά κτλ., αντιαρματικά όπλα. Τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Ε, η κατάσταση είναι εκρυθμή, Τώρα σας δίνω ένα συνολικό του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή ε, στην περιοχή. Η Ρουμανία λέει ότι είδανε τμήματα από ρωσικά ντρόουν ε, να, στο στο, Δάνουβι, στο Δούναβι να, ε, να πέφτουν, κατέπεσε ρωσικό ντρόουν κον, μέσα στην επικράτειά του, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Και υπάρχει ζήτημα, λέει, διότι έχουμε εδώ, ε, εντάξει, δεν είναι παραβίαση ακριβώ του ναριού χώρου αλλά μπορεί να υπάρχουν ατυχήματα. Κάποιο μπορεί να χτυπήσει από του πολίτε τη Ρουμανία. Και υπάρχει μια ανησυχία εδώ. Η Ρουμανία είναι στον ΝΑΤΟ. Προφανώ, εάν αρχίσουν, αν βρέχει έστω και συντρίμια από ρωσικά υπτάμενα πάνω από τη Ρουμανία, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα εδώ, τεράστιο για όλου μα. Βέβαια, το ποιο το έριξε, προφανώ η δυτική και βέβαια μπορεί να υπάρχει και μια ευθύνη εδώ να έπεσε με τρόπο έτσι ώστε να καταπέσει στο ρουμανικό έδαφος για να προκληθεί ένταση μεταξύ Ρουμανίας και Ρωσίας. Και αυτό κρατήστε το. Το Υπουργείο Άμυνα Ρωσία επίση μα είπε ότι χτε επιτέθηκαν σε ένα ε, κέντρο δίκη των Ουκρανών στην περιοχή του Χάρκοβου. Όπου εκεί έχασαν τη ζωή του μετά από αυτό το χτύπημα 80 στρατιώτε. Τώρα κάτι άλλο πιο ύποπτο κτλ. Και, και καταστράφηκε και εξοπλισμό. Ξαναλέω, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ε, στο Χάρκοβο, αεροπορική επίθεση. 80 στρατιώτε δεν ήταν όλοι Ουκρανοί. Και ο Νόνο Ιτο, πολλέ φορέ τοχοποιούνται Άγγλοι κτλ και διάφοροι άλλοι εκπαιδευτέ, χειριστέ αυτών των σύνθετων όπλων που έχουν δοθεί στου Ουκρανού, οι οποίοι χάνουν τη ζωή του. Ακόμα τώρα τι να σου πω, οι οικογένειε που χάνουν του ανθρώπου εκεί, το ότι πολεμάνε σε, ένα, σε μια ξένη χώρα με σκοπού συμπεριαλιστικού, δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι καλό για αυτού κανένα. Είναι άλλο το ένα μεινόμενο στρατό, όταν είναι υπεραλιστικό, είναι απεχθέστατο. Με αυτόν τον τρόπο εδώ οι Ρώσοι, όπω μα λένε, έχουν καταφέρει, ελέγχουν λέει, αεροπορικά την περιοχή και όχι απλά βομβαρδίζουν, αλλά μπορούν και διεξάγουν και αναγνωριστικέ πτήσει και έχουν βρει και άλλα σημεία ουκρανικά των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τα οποία θα τα στοχοποιήσουν και ξαναλένε ότι δεν είναι μόνο Ουκρανοί που βρίσκουν επί του εδάφου. Ωραία, τέλεια. παράλληλα, έχω αρκετά θεματάκια θα τα πούμε εντάχει όλα για να α, τα καλύψουμε, να μην μας μείνουν... Ε, να, δεν θα μείνει κάτι ακάλυπτο σήμερα. Έχουμε ένα νέο drone τους λεγόμενους δράκους από τους Ουκρανούς. Τι είναι αυτό? Ε, είναι ένα, αυτό το ντρόουν το οποίο πάντα έχετε δει πλάνα, τα οποία είναι φλογοβόλα, πετάνε φωτιά. Ε, και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, κατά πόσο είναι... Είναι τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν και οι Αμερικανοί κατά το Βιετκόγγ στο Βιετνάμ. Δεν είναι καθαρό όπλο όπως μπορεί να φανταστείτε πετάει φωτιά, φλογοβόλο και με περηφάνεια ο υπουργό Άμυνα τη Ουκρανία λέει: Να κοιτάξτε εδώ και με Ρώσου. Έδειξε ότι καίνε και μέταλλο, έδειξε καμένα μέταλλα και υποτίθεται ότι ήταν ξέρω, κάτι, κάποιο όχημα, κάποιο ξέρω, ότι όπλο των Ρώσων. Στο Χάρκοβο συγκεκριμένα από αυτό το βίντεο το οποίο έδειξε ο υπουργό Άμυνα των Ρώσων, εδώ αυτό το, ε, αυτό το drone, ο δράκος ο λεγόμενος, έχει ε, μεταφέρει αυτή την ουσία που λέγεται θερμίτης, ο οποίος είναι ε, σαν σα πυρίτιδα είναι και έχει και, ε, και έχει και, και, μέσα και σκουριά και έτσι ουσιαστικά δεν είναι εκρηκτικό, αλλά παράγει θερμότητα. Ε, φτάνει μέχρι 2.200 βαθμούς Κελσίου αυτό το οποίο βγάζει αυτό το ντρόουν και ουσιαστικά καίει τα πάντα, δέντρα, ρούχα, δέρμα και τα λοιπά ανθρώπους μέχρι και μπορεί να κάψει και οχήματα από ό,τι μας λένε εδώ και καίει και κάτω από το έδαφος. Είναι πάρα πολύ περήφανοι οι Ουκρανοί για αυτό το όπλο τους και το χρησιμοποιούν επίσης για αναγνωριστικές πτήσεις και τα λοιπά. μπορούν να κάψουν δέντρα και δάση ολόκληρα στη χώρα τους, δεν πειράζει για να δουν ποιο κρύβεται και αν κρύβεται κανείς εκεί αυτοί οι οποίοι το κατασκευάζουν είναι μια ουκρανική startup, η Steel Hornets. Εντάξει, όταν ακούτε ουκρανική startup, σημαίνει ότι είναι απλά μια βιτρίνα μια αμερικανική βιομηχανία όπλων, όπω καταλαβαίνετε. Οι αυτοί λέει το, το, κατασκευάζουν αυτό και μάλιστα ουκρανικός στρατός ο Ουκρανικό στρατό είναι αυτό ο οποίο παράγει τι ε, χειροβοβίδε θερμίτη. Αλλά λέει δεν, δεν, έχουν απαντήσει αν έχουν σχέση με αυτή την τεχνολογία των Ουκρανών. Τι κάνει μια-μια ω μια, κεραμίδια. Θα σα πω ότι δεν είναι νόμιμο όπλο εδώ, όπως και άλλα ε, τέτοια τα οποία καίνε τον ε, το, τα, το ανθρώπινο, το ανθρώπινο σώμα όπλα όπως είναι ο λευκός φόσφορος ή βοβεσναπάλμα αν θυμάστε που έχουν καταδικαστεί διότι προκαλούν προβλήματα μαζικές καταστροφές και σε περιοχές πολιτών, και είναι δάση, καταστρέφουν τη φύση κτλ. Ουσιαστικά υπάρχει τεράστιο ζήτημα εδώ με την νομιμότητα αυτού ε, του όπλου, ε, διότι ναι, ιδίω μπορεί να ξεφύγει ε, δεν, δεν Μπορεί να συγκρατήσει την καταστροφή αυτού του όπλου, όχι μόνο σε ε, δε, δάση που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και καταστροφή τη φύση, τη χλωρίδας και τη πανίδα, αλλά και προφανώ να ξεφύγει σε κατοικημένε περιοχέ, δεν ελέγχεται το όπλο αυτό. Σύμφωνα με, την, με το γραφείο του ΟΗΕ για την, ε, ε, με, το αρμόδιο μπάς, προπλώς, γραφείο του YΑ, το οποίο αναφέρεται σε, θέμα, ε, σε θέματα όπλων. Ε, υπάρχουν ζητήματα με αυτά τα όπλα τα οποία να σα πω ενημερωτικά ότι χρησιμοποιήθηκαν από Γερμανού. Γερμανοί τα εφήβρανε, τι ωραία. Τα γερμανικά Ζέπελιν τα χρησιμοποίησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τεράστιε απώλειε αμάχων και κατ' επέκταση μετά, κα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν το αγαπημένο όπλο των Ναζί. Αυτά τα όπλα, τα φλογοβόλα, τέτοιου τύπου να πάλουν κτλ. Αυτή την κατηγορία χρησιμοποιούν οι ε, ε, Ουκρανοί, τι τεχνολογίε και τι εφευρέσει του Ναζί και είναι πάρα πολύ περήφανοι. Πάρα πολύ περήφανοι. Τέλεια. Ε, λοιπόν, έχουμε επίση μια ομολογία από την Νούλαντ. Τη Βικτόρια Νούλαντ, την πρώην ε, υφυπουργό κουμανταδόρη του Υπουργείου Εξωτερικών των Αμερικανών. Ένα σύγχαμα, αυτή με το διπλό πηγούνι. Αυτή ήταν πίσω από τον πόλεμο ουσιαστικά τη Ουκρανία και το Ευρωμαϊντάν το 2014. Αυτή έκανε το πραξικόπημα. Ομολόγησε λοιπόν τώρα, είχε μια, έδωσε μια συνέντευξη σε ένα Ρώσο δημοσιογράφο, τον Μιχαήλ Ζιγάρ. Δεν ξέρω πώ τη ξέφυγε κτλ. Γιατί εντάξει, το, 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 το είναι Κατά κάθε του πολέμου, δεν σημαίνει ότι είναι και έξυπνη, μα... κυριολεκτικά μια τελειωμένη είναι, Δευτεράτζα. Αυτή είναι η, η, η πραγματικότητά τη, η φάση τη. Ένα κάθαρμα του πολέμου. Ξαναλέω, ευθύνεται για τον πόλεμο αυτόν, ίσω αν μπορούσα να πούμε ένα άτομο, είναι αυτή. Λοιπόν, δήλωσε ότι παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι όταν είχαν ξεκινήσει συνομιλίες για ειρήνη μεταξύ τη Μόσχα και του Κιέβου, εκεί Μάρτι με Απρίλιο του 22, όταν. Ουσιαστικά λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, που στείλανε το, σύχαμα, το άλλο σύγχαμα με τη φράτζα, τον Μπόρι Τζόνσον, τον Ξαθομπάμπουρα και τράβηξε από τώρα αυτοί, τον αυτή το ζελέ και του είπαμε ότι έχουν και πάσει ειρήνη. Ουσιαστικά κοιτάξτε τι παραδέχτηκε τώρα η Νούλαντ. Ότι ε, οι Ουκρανοί λέει ξεκίνησαν να μα ζητούν ε, συμβουλέ, ε, το πού πάει το θέμα κτλ. Και, λοιπά, και καταλάβαμε τότε και εμεί και οι Βρετανοί και άλλοι, ότι ο Πούτιν ουσιαστικά αυτό το οποίο ήθελε ήταν να υπογράψει αυτή την ειρήνη την οποία του δουλεύανε. Άρα πίστηκαν οι Δυτικοί ότι ο Πούτιν ήθελε πραγματικά την ειρήνη. Ωστόσο, λέει αυτή η συμφωνία θα περιόριζε τα όπλα τα οποία μπορεί να έχει το Κίεβο. Την επαύριο του, της ειρήνη ουσιαστικά θα ήταν μια ουδέτερη ζώνη, σαν στρατιωτική δύναμη, το Κίεβο, ενώ δεν θα υπήρχαν αντίστοιχοι περιορισμοί για του Ρώσου. Και άρα με αυτό το λόγο αυτού. Ακούστε εδώ, άτομα τα οποία, άτομα μέσα στην Ουκρανία και άτομα εκτό Ουκρανία, εννοεί την πάρτη τη και τα άλλα λαμόγια καθάρματα του πολέμου, άρχισαν να, να ε, διαρωτώνται σχετικά με το αν αυτή ήταν μια καλή συμφωνία ε, ή όχι. Και σε αυτό το σημείο αυτή η συμφωνία ε, κατέπεσε. <laughs> δηλαδή, ήθελαν οι Ρώσοι ένα, μια ουδέτερη Ουκρανία που θα εξυπηρετούσε ουσιαστικά τους πάντες, αν το καλώ σκεφτούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν του έκανε τα καθάρματα που τα παίρνει, τα χοντροπέρνει, τα χοντρομάγουλα τη, το Σίχα Μαϊνούλαντ. Ήθελε πόλεμο και ουσιαστικά άτομα εντό Ουκρανία και εκτό, την πάρτι τη λοιπά Κοθόνια, αποφάσισαν να ακυρώσουν τη συμφωνία. Το οποίο είναι αυτό το οποίο είδαμε στην πράξη. Για να βγει ένα καθεστώ ημιναζιστικό, πάρτε μια απόδειξη ακόμα τελευταία, έχουμε την απόφαση μια πόλη, δυτική πόλη, στα δυτικά τη Ουκρανία το Ιβάνο Φραγκόφσκ, το οποίο ακούστε εδώ, αποφάσισαν να σταματήσουν την χρήση της ρωσικής γλώσσας. Είναι, λέει, πολύ δυτικά, δεν είναι, αρκετά, δεν είναι ανατολικά για να πεις ότι θα δεχόμασταν ρωσόφωνους κτλ. Είναι πάρα πολύ δυτικά εδώ. Θα κάνουμε πογκρόμου ουσιαστικά σε οποιοδήποτε τολμάει να μιλήσει ρωσικά. Εξαιρετικό δεν είναι. Σας λέει κάτι αυτό το καθεστώς, το οποίο κάποιοι το προσκαλούν τα συχάματα εδώ στην, στη συγχαμένη ελληνική βουλή ή τα άλλα τα που θέλουν να του βάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πληρούν υποτίθεται το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Λοιπόν, σα πληροφορώ ότι πράγματι στο Ιβάνο Φραγκόφσκ υπάρχει αυτό ο νέο κανονισμό. Και όχι μόνο θα απαγορεύεται να μιλά ρωσικά, θα έχουν και επιθεωρητέ, δηλαδή ελεγκτέ. Μια ομάδα φασιστο-ναζιστο-ελεγκτών που θα μπουκάρουν μέσα στη. δεν ξέρω πού, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε σπίτια. Μιλάμε για καταρδότε, δεν ξέρω τι θα είναι. Ε, τρελό. Θα μπουκάρουν λοιπόν ελεγκτέ, επιθεωρητέ γλώσσα, έτσι λέγονται, για να καταπολεμήσουν τη χρήση των ρωσικών. Όπω μα λέει εδώ ο Δήμαρχο ο Ρουσλάν Μαρτσίνκιφ. Εξαιρετικά. Αυτό είναι το καθεστώ λοιπόν το οποίο ε, υπάρχει <σχ> απέναντι από την ε, Ρωσία. Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν, δεν έχουν σχέση με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι οι αχυράνθρωποι των, των Αγγλοσαξώνων και ό,τι και αν σημαίνει αυτό, νεοναζιδίων, η βρωμεΐου Ουάσιγκτον, τα βαλτόνερα του Λονδίνου, η πρωτεύουσα των Ναζί που είναι το Βελιγράδι. Αυτό αυτή είναι η κατάσταση εδώ. Ένα τελευταίο, για να το αφήσουμε εδώ, έχει να κάνει με, την, με τη συμφωνία που από ό,τι φαίνεται αποφασίστηκε μεταξύ Ουκρανών, άξων άξων και Σύριων τρομοκρατών. Σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα, η οποία τουρκική εφημερίδα Uh, η League είναι του βαθέως κράτους της Τουρκίας και ουσιαστικά uh, θέλει, δεν τα πάει καλά το βαθύ κράτος της Τουρκίας, θέλει να τα βρει ο Ερντογάν uh, με τον Μπασάρα uh, Λασάντ. Είναι ευρω, uh, μάλλον είναι ευρασιατιστές, γι' αυτό και το βγάλανε. Ακούστε εδώ τι βγάλανε, θα φρίξετε, δεν κάνω πλάκα. Η ουκρανοί λέει, προχώρησα σε συμφωνία με τους τζιχαντιστές που ελέγχει ο Ερντογάν στην Συρία, τους Χαγιάτ τα Αλ ακούστε τώρα τη συμφωνία, να τους δώσουν οι Ουκρανοί drones και να απελευθερώσουν οι Χαγιάτα τα Σαμ Τσετσένους και Γεωργιανούς εξτρεμιστές για να πάνε να πολεμήσουν εντός της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας. Γιατί, γιατί είναι οι καλύτεροι μαχητές αυτοί. Μπορεί να είναι ORK, ε, ορκ, κυριολεκτικά ορκ, κανίβαλοι, καρνίβαλοι, αλλά είναι οι καλύτεροι μαχητές. Άρα κάνει συμφωνίες στο Κίεβο με μια τζιχαντιστική οργάνωση τρομοκρατική και εμεί του στηρίζουμε τώρα. Εμεί δίνουμε όπλα, Αδειάσανε εδώ το, την Κοζάνη, το έχει και χρειέ, ο Κούλη. Ποιο ξέρει τι πήρανε παραπλεύρο και ποιοι πληρώσαν, ποιοι μπουκώσαν στόματα για να, για να έχουν business με, με τη διεθνή τρομοκρατία. Είναι τρελό. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, πήγε ουκρανική αποστολή στην Ιντλίμπ, περιοχή τη Ιντλίμπ που είναι κατεχόμενη τον Ιούνιο. Συναντήθηκαν με επικεφαλή τη Χαγιά Ταχρή Σάμ. Η Χαγιά Ταχρή να καταλάβετε, είναι τα απομινάρια τη Αλκάιντα και του Ισλαμικού κράτου. Αυτού του αποκεφαλίσταν, αυτού που πετούσαν ανθρώπου από τα ε, γκέι, πετούσαν από τα, από, τα, από τι ταράτσε. Με αυτού ήρθαν σε επαφή οι Ουκρανοί και αποφάσισαν λοιπόν, έκλεισε η συμφωνία τον Αύγουστο. <laughs> τι θέλουν εδώ ουσιαστικά να απελευθερωθούν γεωργιανοί τζιχαντιστέ μεταξύ των οποίων ο Ταρχάν Μπατυρασβίλη, ο οποίο χρησιμοποιεί το Nom de Guerre, όνομα δηλαδή στον πόλεμο, το Ομαρ Αλσίσανι, ο οποίο ε, ε, είναι ε, στα, στον έλεγχο τη Χαγιάτα Χρύρα, σαν φυλακισμένο του, και διάφοροι άλλοι Τσετσένοι και Γεωργιανοί εξτρεμιστέ, όλοι αυτοί λοιπόν θα απελευθερωθούν ουσιαστικά για να μεταφερθούν στο μέτωπο και να πολεμήσουν με τον Ουκρανικό στρατό. Δηλαδή, έχ, έχει από τη μία, κοιτάξτε εδώ, ο Ουκρανικό στρατό με την τρίτη ταξιαρχία που είναι η, η Αζόφ, τα απομινάρια. Δηλαδή, έχει Αζόφ, Νεοναζί και έχει και τρομοκράτε. Εξαιρετικό στρατό. Και εμεί το στηρίζουμε αυτό το στρατό. Και σαν ανταλλαγή, στην ανταλλαγή εδώ θα τους δώσουν 75 drones οι Ουκρανοί στους τρομοκράτες. <laughs> θα δώσουν 75 drones στην χαγιά τα Είναι τρελό. Και προσέξτε εδώ, το 23 το πολιτικό δυτικό μέσο είπε ότι ε, αυτή τη στιγμή πολεμούσαν τότε στην Ουκρανία στο μέτωπο κατά της Ρωσίας 200 τσετσένοι μαχητέ. Ε, μαχητές οι οποίοι είναι, έχουν εμπειρίε από τους πολέμους του πολέμου του 1990 και του 2000 κτλ. Είναι οι καλύτεροι μαχητέ δεδομένα. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι διοικητέ του ISIS όταν ε, οπουδήποτε στη Μοσούλη, στη Ράκα, στο Συρία, στο Ιράκ, παντού, στο Κομπάνι, μόνο από του Κούρδου φάγανε αυτό που φάγανε. Ξέρετε γιατί όλα τα Ισλαμοφασισταριά, Τούρκοι και τζιχαντιστέ, είτε είναι Άραβε, είτε είναι ε, Τσετσένοι, γονάτισαν από τον κουρδικό λαό. Είναι όμω, η αλήθεια είναι, ήταν σε θέση διοικητική. Όπου και να δούμε στο χάρτη, οι Τσετσένοι είχαν διοικητική θέση, γι' αυτό και του θέλουν οι Ουκρανοί. Ναι, είναι τρελό. Πέρα από αυτού, έχουμε και εκατοντάδε Γεωργιανού κτλ. οι οποίοι και αυτοί πολεμούν και είναι και μέσα στο Κούρσκ αυτή τώρα. Η λεγόμενη Γεωργιανή Λεγεώνα. Αυτή και αν είναι καλό παιδά. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, να ξέρετε πού πάνε τα λεφτά μα, πού πάνε τα όπλα μα. Στηρίζουμε νέο Ναζί και τζιχαντιστέ. Αν σα άρεσε το βίντεο, φίλε και φίλοι, ευχαριστώ. Κάντε, πατήστε μου αρέσει, κοινοποιήστε σε γνωστού και φίλου και θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι τότε μπορείτε να ε, δείτε την επιλογή του Patreon κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε πώς μπορείτε να υποστηρίξετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. <sunday> να είστε καλά. Θυμάστε τον ανασχηματισμό του Ζελένσκι. λοιπόν, που κανεί κανείς τον κατάλαβε για ποιο λόγο τώρα που είναι κρίσιμη περίοδος να διώξει υπουργού την ώρα που από ό,τι φαίνεται χάνουμε στο μέτωπο κτλ, έχουν αρχίσει και εκφράζονται παράπονα εντός του Κιεβού διάφορες πολιτικές δυνάμεις για ποιο λόγο τώρα κτλ, τα λοιπά Ιδίως βλέποντας ότι τα νούμερα του Ζελένσκι τα ποστά αποδοχή του έχουν πέσει κατακόρυφα ήταν στο, 69% τον Ιανουάριο το, η αποδοχή του από τον Ουκρανικό λαό. Τώρα έχει φτάσει σύμφωνα με το Εθνικό Δημοκρατικό Ίδρυμα που κάνει την αρμόδια, που την αρμόδια έρευνα στο 45% από 69%. Έχει πέσει κατακόρφα η αποδοχή του από τον κόσμο. Και για ποιο λόγο πρέπει να κάνει αυτήν την, ε, αυτόν τον ασχηματισμό, διότι φύγαν άνθρωποι που ήταν ικανοί σχετικά και ήρθαν, λέει, κάποιοι άκυροι οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία κτλ. Απλά και μόνο επειδή είναι εμπιστή του. Δύο είναι οι λόγοι εδώ. Προφανώ κάποιοι για λόγου διαφθορά και τα λοιπά μήθηκαν, Αλλά πολύ πιθανό να θέλει ανθρώπου, οι οποίοι είναι ανίκανοι, αλλά είναι τη απόλυτη εμπιστοσύνη του για να τον προστατέψουν. Για αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Τι πιστεύετε ότι θα ακολουθήσει, φίλε και φίλοι, γράψτε κάτω στα σχόλια.